Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Έχουμε θεματάρα σήμερα. Και για τον τίτλο δανειστήκαμε ένα στίχο από ένα πολύ γνωστό τραγούδι της Χάρης Αλεξίου και εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά δεν τρελαθήκαμε. Τους φίλους μας δεν καίμε, λέει το τραγούδι. Εμείς μετά τις τρεις τελείες βάζουμε φιλίες και έρωτες ή γάμος. Λοιπόν, έχω διάφορα που μου στείλατε. Καταρχάς είναι ένα σύντομο email από μια φίλη. Και μετά έχω σημειώσει πολύ εύστοχα σχόλια δικά σας κάτω από το βίντεο το οποίο βγήκε για πρώτη φορά την Τετάρτη 2 Αυγούστου και είχε τίτλο, ένα λεπτό να σας πω τον τίτλο για να είμαστε Σωστή ο τίτλος είναι «Στο γάμο μου κατάλαβα το αληθινό πρόσωπο των φίλων μου». Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε πρώτα το email του αρχικό της φίλης. Οι αλλαγές που γίνονται μεταξύ δύο φίλων ανδρών ή γυναικών όταν ο ένας από τους δύο έχει σχέση και ο άλλος είναι single, ρωτάει η φίλη. Πώς πρέπει να διαχειριστούμε τη φιλική μας σχέση όταν ο φίλος μας ή η φίλη μας κάνει νέα σχέση. Ο χρόνος που περνούσαμε με το φίλο μας δεν είναι ο ίδιος. Οι ώρες που μιλούσαμε δεν είναι οι ίδιες. Τα ταξίδια και οι βόλτες που κάναμε δεν είναι τα ίδια. Είναι φυσιολογικό να σε βγάζει από τη ζωή του. Τρία ερωτηματικά. Για μένα όχι. Τρία θαυμαστικά. Εγώ σε σχέσεις και αν είχα, οι φίλοι μου ήταν πάντα στην ίδια θέση. Για εμένα αυτό είναι το σωστό. Και όχι μόνο τα σε έχει ανάγκη τρέξε. Αγαπημένη μου Θέκλα, σε ευχαριστώ εκ των προτέρων για όλη τη βοήθεια σου τόσα χρόνια. Εσύ και σχέση που είχες και παντρεμένη που ήσουν, το ραντεβού σου μαζί μας δεν το έχανες με τίποτα, σ' αγαπάμε. Λοιπόν, ε, όταν ήρθε αυτό, έχει καιρό που ήρθε, λέω, μα ενδιαφέρει άραγε πολύ κόσμο, αλλά είδα μετά από το βίντεο που βγήκε στις 2 Αυγούστου για το ότι ε, στο γάμο μου είδα ποιοι είναι οι πραγματικοί μου φίλοι και τα σχόλια που κάνατε από κάτω, το οποίο θα τα διαβάσω τώρα, λέω είναι καλή ιδέα για βίντεο. Διαβάζω σχόλια. «Πολλές φορές και οι φίλες που παντρεύονται αρχίζουν να απομακρύνονται από τις ελεύθερες, είτε από ανασφάλεια, είτε από ανέτεια υπεροψία. Να σημειωθεί και αυτό». Και γράφει μια άλλη κοπέλα, είτε λόγω αλλαγή συνθήκων. Και σχολιάζει και μια άλλη, οι συνθήκε αλλάζουν ούτω ή άλλω. Καμιά κατάσταση δεν μένει ίδια. Αυτό δεν δικαιολογεί τη στάση κάποιων. Άλλο να μην έχει τον ίδιο χρόνο, και άλλο να μην διαθέτει καθόλου χρόνο ούτε για ένα τηλεφώνημα. Προτού πάω παρακάτω, θέλω να πω ότι η φίλη που έχει στείλει την αρχική επιστολή περιγράφει ένα κολλητιλίκι το οποίο για άτομα της δικής μας ηλικίας, γιατί είναι λίγο μικρότεροι από μένα, για άτομα 40 και πάνω, δεν είναι και πολύ νορμάλ, ρε παιδί μου. Πες ότι είναι δύο φίλες που είναι και οι δύο μονογονοί. Είναι παντρεμένες, έκαναν τα παιδιά τους, ίσως μεγάλωσαν και τα παιδιά τους και είναι και δύο σύγκολοι. Είναι πολύ πιθανό η φιλία του η να γίνει σαν μια πλατωνική σχέση. Γιατί αυτό που περιγράφει ε, στο email της, ε, να περνούμε ώρες ατελείωτες με το φίλο μας, να μιλούμε ώρες ατελείωτες, ταξίδια και βόλτα, πρώτα μιλάει για το ότι πλέον δεν έχει όλες αυτές τις ατελείωτες ώρες επικοινωνίας, εξόδων, τηλεφωνημάτων κτλ. Και μετά λέει να σε βγάλει από τη ζωή του. Κάπου χρειάζεται και ένα μέτρο. Θεωρώ ότι για έναν άνθρωπο ενήλικα και όριμο ψυχοσυναισθηματικά, η φιλία δεν πηγαίνει στο σημείο να γίνει σαν μια πλατωνική σχέση. Πολλές φορές κρατάμε τους φίλους μας δεκανίκια και δημιουργούμε με τους φίλους μας κολλητιλίκια για να καλύψουμε το κενό τις σχέσει με τον εαυτό μα που δεν είναι πολύ καλή... και δεν αντέχουμε τη μοναξιά, δεν την έχουμε μετατρέψει σε μοναχικότητα, ή να καλύψουμε το κενό για το ότι δεν έχουμε αυτό το πολυπόθητο έρωτα. Το ζευγάρωμα, το λίμεραν. Παρόλο που η φίλη αυτή λέει ότι ε, εγώ δεν το κάνω αυτό το πράγμα και δεν το έχω. Για εγώ σε σχέσει κι αν είχα, η φίλη μου ήταν πάντα στην ίδια θέση για μένα, αυτό είναι το σωστό παρόλο που το λέει αυτό, ε, θεωρώ ότι αυτή η φιλία που περιγράφει, γιατί μου έχει πει και άλλα πράγματα και ξέρω, και αυτή η φίλη της η οποία έχει αφοσιωθεί στη σχέση της, έχει απομακρυνθεί και από ένα κολλητιλίκι υπερβολικό. Εντάξει. Το οποίο έστω και αν τώρα την πληγώνει την κοπέλα που έχασε αυτό το κολλητιλίκι, αυτό το κολλητήλικι δεν είναι χρήσιμο για την ψυχοσυναισθηματική μας εξέλιξη, για την πνευματική μας ανάπτυξη, για την καταπολέμηση της συνεξάρτησης. Αν είμαστε άνθρωποι με τάση προς τη συνεξάρτηση, μπορεί να συνεξαρτηθούμε τύπου κολλητήλικι, τύπου πλατωνική σχέση σαν ερωτική, και να μην προοδεύουμε ψυχικά, πνευματικά και συναισθηματικά, να μένουμε εκεί βαλτωμένοι και να θεωρούμε ότι Είμα, είμαστε απλώ πολύ καλοί φίλοι, είμαστε κολλητοί. Λε το δικό μου το παράδειγμα ότι εγώ και που παντρεμένη που ήμουνα και. Πώ το γράφει, και σχέση που είχε και παντρεμένη που ήσουν, το ραντεβού σου δεν το έχανε με εμά. αγαπάμε, αγάπη μου, ε, είναι πολύ διαφορετικό πράγμα. Η δέσμευσή μου απέναντι στο κανάλι να παραδίδω το υλικό, το συγκεκριμένο και είναι πολύ διαφορετικό από το να είχα. Μία αγκολιτή ή ένα αγκολιτό ή πολλέ κολλητέ ή πολλού κολλητού να ασχολούμαι όλη μέρα μαζί του. Ε, είναι το λειτουργήμα που κάνω αυτό τη ψυχοεκπαίδευση, το οποίο είναι η δουλειά μου. Είναι μεν λειτουργήμα, αλλά είναι η δουλειά μου. Είναι διαφορετικό αυτό που λε με αυτό που περιγράφει. Εγώ θα σου έλεγα ότι νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη για μένα, το λέω τώρα, και πάρα πολύ τύχερη. Που πλέον από μια ηλικία και μετά το τελευταίο κολλητιλίκι που ήταν που είχα και ήταν άρρωστο φυσικά γιατί δεν υπάρχει κολλητιλίκι υγιές... τελείωσε το καλοκαίρι του 21. Και έκτοτε δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι το ενδεχόμενο να μπω σε οποιοδήποτε άλλο κολλητιλίκι με άνθρωπο σε φιλικό επίπεδο ή ερωτικό επίπεδο. Εγώ και τα κολλητιλίκια τελειώσαμε. Είναι τεράστια απελευθέρωση να αναπνέει καθαρό αέρα και οξυγόνο και να σου ανήκει η ζωή σου, να μην χρειάζεται να δίνεις λογαριασμό σε κανέναν και σε καμία, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Λοιπόν, πάμε πιο κάτω να διαβάσουμε τα σχόλια τα υπόλοιπα. Λέει μια φίλη, δυστυχώς όταν οι φίλες παντρεύονται, είτε αυτές δείχνουν τον πραγματικό τους εαυτό προ τις υπόλοιπε, είτε οι υπόλοιπε αλλάζουν στάση προς αυτές που παντρεύονται. Όταν είναι όλες ελεύθερες και βγαίνουν, όλα είναι μια χαρά. Εμένα μου έτυχε η πρώτη περίπτωση να παντρεύεται και να είμαι η πιο κοντινή της φίλη, με αποτέλεσμα να μου συμπεριφερθεί με ζήλια και κριτική, λόγω προφανούς ανασφάλειας της για τον νέο της σύντροφο. Αναγκαστικά έπρεπε να φύγω, γιατί υπήρχε μια αναρκησιστική συμπεριφορά που εκεί την αντιλήφθηκα μετά από χρόνια φιλίας. Όταν έφυγα, έφυγε ένα τεράστιο βάρος από πάνω. Μία αλλαγή ζωής, όπως η δημιουργία μιας νέας σχέσης ή ο γάμος, είναι στρεσογόνες συνθήκες. Και στις στρεσογόνες συνθήκες, ο Πάσαής αποκαλύπτει καλύτερα τον εαυτό του. Γιατί όταν είμαστε κάτω από στρες και άγχος, δεν είναι εύκολο να αυτολογοκριθούμε. Τώρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς έγιναν ακριβώς τα πράγματα όπως τα λέει η φίλη Αλλά αν πάρουμε τη, τη, δική της περιγραφή Εξάλλου ανώνυμα μεταφέρονται εδώ τα σχόλια Λέει ότι ένιωθε ανασφάλεια ασφάλεια με το, προς τον σύντροφό της Με τον νέο της σύντροφο Και έβγαλε ζήλια προς τη φίλη της Φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και τι συνέβαινε με τον νέο της σύντροφο Πολλές φορές υπάρχουν πολύ δόλοι σύντροφοι Ναρκισιστικού στυλ οι οποίοι επίτηδε κάνουν σχόλια για την εμφάνιση των φιλενάδων τη νέα του συντρόφου, για να την κάνουν να ζηλεύει τι φίλε τη και για να την απομακρύνουν από τι φίλε τη και για να την απομονώσουν. Αλλά όπω είπαμε και άλλε φορέ, υπάρχει πολύ συχνά το φαινόμενο σε μία σχέση να είναι δυο ναρκιστοί μαζί. Πάμε τώρα στο επόμενο σχόλιο. Όταν ήμουν 25, η τότε κολλητή μου άρχισε τι προετοιμασίε του αραβόνα τη. Εγώ τότε δούλευα και ταυτόχρονα έψαχνα θέση για να κάνω το διδακτορικό μου στο εξωτερικό. Ατελείωτε ώρε να στέλνω βιογραφικά, να κάνω συνεντεύξει μέσω Skype, να γράφω προτάσει για χρηματοδότηση κλπ. Κλ. Μία επιπλέον full time εργασία για κάτι που ήταν σημαντικό για το μέλλον μου. Η κολλητή θύμωσε που δεν προσφέρθηκα από μόνη μου να τη βοηθήσω στι προετοιμασίε ενώ δεν μου το ζήτησε ποτέ. Άλλο πάλι και αυτό. Πώ μπορούμε να θυμώσουμε με κάποιον να δεν προσφερθεί τη στιγμή που δεν το ζητάμε. Ζήτα στον άλλο, βοήθησέ με, και αν σου αρνηθεί και ο λόγο για τον οποίο σου αρνήθηκε. Εφόσον σου τον εξηγήσει, σου φανεί παράλογο, σου δεν είναι να θυμώσει. Η κολλητή θύμωσε που δεν προσφέρθηκα από μόνη μου να τη βοηθήσω στι προετοιμασίε, ενώ δεν μου το ζήτησε ποτέ. Και ήξερα ότι είχε και την αδερφή τη και την άλλη μα φίλη να τη βοηθάνε αυτό ήταν αιτία ή καλύτερα τώρα που το βλέπω καθαρά αφορμή να χαλάσει η σχέση μας. 18 χρόνια μετά δεν μετανιώνω γιατί κατάλαβα ότι η φίλη μου εντός οικών δεν νοιαζόταν για τη δική μου αγωνία και προσπάθεια να πετύχω το δικό μου στόχο. Τα δικά της θέλω ήταν πιο σημαντικά. Σε ευχαριστούμε για το μοίρασμα. Δεν είναι μόνο οι γάμοι σημαντικά γεγονότα, δεν είναι μόνο οι αραβόνε σημαντικά γεγονότα. Σημαντικά γεγονότα είναι και η επιδίωξη ενό μια διατριβής. διατριβή. Σημαντικό γεγονό είναι και η συγγραφή ενό βιβλίου. Σημαντικό γεγονό είναι και η αλλαγή εργασία. Σημαντικό γεγονό είναι και η μετακόμιση σε μια νέα χώρα για καλύτερε συνθήκε ζωή και εργασία. Πρέπει οι γυναίκε επιτέλου να πάψουμε να θεωρούμε ότι αποκτούμε αξία και η ζωή μας αποκτάει αξία και νόημα μόνο όταν έχουμε ερωτική σχέση. Μόνο όταν έχουμε άντρα. Μόνο όταν αρμονιαστούμε. Μόνο όταν παντρευτούμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Sorry που γελάω. Κάτω από αυτό το προηγούμενο σχόλιο που σας είπα με την κοπέλα που πήγε να κάνει το διδακτορικό και η άλλη είχε απέτηση γιατί να μην τη βοηθάει στις προετοιμασίες του Αραβόνα, ούτε καν του γάμου, έρχεται η old time classic Μαρία Μαρινάκη να σχολιάσει. Συγχαρητήρια! Βρήκες τον άνδρα τον ονείρων σου και τον παντρεύτηκες. Τέσσερα θαυμαστικά. Να βάλω το γυαλιά μου να τα μετρήσω σωστά. Τέσσερα θαυμαστικά. Οπότε τι τους έχεις ανάγκη τόσους φίλους. Τέσσερα αποσιωπητικά. Προσωπικά αν έβρισκα τον άνδρα τον ονείρων μου θα τους έγραφα όλους. Τρεις τελίτσες. Και εγώ σχολίασα Μαρία μου με αυτό το σχόλιο. Ξεπεράζει το εαυτό. Η Μαρία Μαρινάκη είναι ένα γλυκύτατο άνθρωπο. Τη γνωρίσαμε και από κοντά στα ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια στην Αθήνα. Είναι μια κοπέλα γλυκύτατη, η οποία όμω έχει αυτό το παράπονο από τη ζωή τη για το ότι δεν έχει παντρευτεί. Και είναι μια κοπέλα που έχει και πολύ καλέ σπουδές και πολύ καλή καριέρα, αλλά από ό,τι γράφει εδώ πέρα. Αν έβρισκε τον άνδρα τον ονείροντε, θα του έγραφε όλου. Και τη γράφει μια άλλη φίλη από κάτω: Οι φιλίε είναι σημαντικέ και ξεχωριστό κομμάτι στη ζωή μα. Δεν είναι ο άνδρα το παν, ούτε αποκαθιστά το ωφέλη τη φιλία. Και το ευχάριστο είναι ότι την ώρα που πήρε αυτό το στιγμιότυπο, υπήρχαν μόνο τρία likes στη δήλωση τη Μαρία τη Μαρινάκη και υπήρχαν δέκα likes στη, δήλωση οι φιλίε είναι σημαντικέ και ξεχωριστό κομμάτι τη ζωή μα. Δεν είναι ο άντρα το πάνω, ούτε αποκοθεστά το ωφέλη τη φιλία. Μαρία μου, σε αγαπάω, σε χτιμάω, αλλά έχει κόλλημα με το γάμο και έχει κόλλημα με τον έρωτα. Και θεωρεί ότι ο έρωτα είναι πανάκια. Να σε ξαναστήλω να δεις όλα και ένα τα βίντεο με τον έρωτα πανάκια. Και την είχα σχολιάσει, την είχα αναφέρει και σε άλλα βίντεο τη Μαρία που είχε πει σε κάποια φάση εσείς έχετε κάνει κάποιους κύκλους οπότε είναι φυσικό να μπορείτε άνετα να πείτε δεν πειράζει αν δεν είσαι παντερμένος, δεν πειράζει αν έχεις παιδιά εμείς που δεν κάναμε αυτούς τους κύκλους είχε, έκανε συχνά αυτό το σχόλιο δεν την κοροϊδεύω τη Μαρία, καμία σχέση είναι εξαιρετική κοπέλα όμως έχει αυτό το θέμα πιστεύει ακόμη ότι ο γάμος και ο έρωτας φέρνει την ευτυχία το πιστεύει πολύ έντονα Έχω όμω ελπίδε για αυτήν γιατί ψυχοεκπαιδεύεται, έρχεται και στα εργαστήρια, κάνει την προσπάθειά τη, παρακολουθεί όλα τα βίντεο. Ξέρω ότι είναι καλοήθη άνθρωπο και πιστεύω ότι και αυτό το βίντεο που κάνουμε σήμερα θα τη βοηθήσει να καταλάβει ότι ούτε τα κολλητιλίκια είναι υγιή, ούτε με του φίλου, αλλά ούτε και με τον σύντροφο, αλλά ούτε και τον αποξενωνόμαστε από όλου του φίλου και να είμαστε μόνο με τον σύντροφο. Και θυμάμαι τώρα ένα άλλο σχόλιο που έκανε Μαρία μου σε ένα άλλο βίντεο που έλεγε ότι εγώ θυμάμαι όλου του νάρκειου από τη ζωή μου και δεν του έχω ξεχάσει. Μήπω είναι και ζήτημα συνεξάρτηση αυτό, ότι ε, συνεξαρτάσαι και όταν συνεξαρτάσαι, τα δίνει όλα για τον νάρκειο πάνω στον οποίο συνεξαρτάσαι και γράφει του φίλου. Και εμεί ερωτευτήκαμε αλλά δεν τρελαθήκαμε. Του φίλου μα δεν γέμε. Χάρη Αλεξίου. Λοιπόν, ένα άλλο σχόλιο. Έχοντα συμβάλει και εγώ ασυνείδητα σε αυτό, βίωσα φιλίε με κολλητιλίκη. Έτσι είναι. Ασυνείδητα, χωρί να το αντιλαμβανόμαστε, συμβάλλουμε και εμεί. Το αφήνουμε να συμβεί, αμή άλλο. Η φιλία είναι αναγκαίο να στηρίζεται στη χημεία. Αν το μόνο που σα ενώνει είναι η κοινή σα απογοήτευση από του άλλου ανθρώπου και η έλλειψη ενδιαφερόντων, αργά ή γρήγορα θα σπάσει ειδικά αν ο ένας από τους δύο αλλάξει πορεία. Νομίζω πως χρειάζεται συχνή ενδοσκόπηση και επιλογή ανθρώπων σωστή, ακόμη και αν οι τελευταίοι δεν μοιάζουν σε εμά ολοκληρωτικά. Οι ομοιότητε είναι παγίδα. Δέχεστε ακόμη πιστολέ. Όχι, είναι καλοκαίρι, δεν δέχομαι πιστολέ. Λοιπόν, πολύ σωστά αυτά που λέει εδώ η φίλη αρκετοί άνθρωποι κάνουν κόλλη τη δεκανίκια, όπως είπα και προηγουμένως. Τώρα μιλάμε για ένα άλλο σχόλιο. Αγαπημένη μας Θέκλα, το σημερινό βίντεο μου θυμίσει μια πρώην δική μου φίλη εντό αγωγικών. Πέρσι τέτοια εποχή ήταν καλεσμένη στο γάμο φίλη τη και έστελνε ασταμάτητα κοροϊδευτικά μηνύματα στο Messenger τύπου ανταπόκριση από το γάμο και το γλέντι. Φυσικά η νύφη φίλη τη το αγνούσε. Δηλαδή πήγε στο γάμο και την ώρα του γάμου έστειλε φωτογραφίες και κορόιδευε την ύφη. Να είστε. Γενικά η συγκεκριμένη κοπέλα παρότι έχει αρκετές φίλες, κάτι το οποίο καυχέται και ότι είναι κοινωνική, δεν σταματά να σχολιάζει τη μία στην άλλη και να μεταφέρει τα μυστικά της μία στην άλλη. Αυτό αντιλήφθηκε ότι το έκανε φυσικά και μαζί μου και όταν φανερά τη το είπα, είπε ότι είμαι η μοναδική που κάνω αυτά τα παράπονα. Ωραία άμυνα. Είσαι η μοναδική που κάνει αυτά τα παράπονα. Ξέρει πολύ καλά ότι κοροϊδεύει άλλε γιατί κοροϊδεύει την άλλη σε σένα και όταν τι κάνει παράπονα, μπορεί να κάνει αυτά τα παράπονα. Δεν έχω δεχθεί παράπονα από αλλού. Όλοι οι άλλοι είναι ευχαριστημένοι. <laughs> Όπω του Ντάρκησου που πάνε σε μια νέα σχέση και λένε: Όλε οι πρώτοι μου είναι πολύ ευχαριστημένε από μένα. Και στα θέμα, οι πρώτοι μου να, να του δουν μπροστά του που του είχαν κάνει τη ζωή μαύρη. Αναρωτιέμαι αν όλε οι υπόλοιπε φίλε δεν καταλαβαίνουν πόσο διπρόσωποι και φθόνεροι είναι. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι τι χρησιμοποιεί για τα stories στο Instagram και για να γεμίζει τη μοναξιά τη, ενώ κατά βάθο δεν εκτιμά τι περισσότερε. Μιλάμε για ηλικίε 35 plus. Δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί. Υπάρχουν διάφορε πιθανότητε. Μπορεί και αυτέ να λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο ή να μην το έχουν αντιληφθεί λόγω καλοήθεια, ή αν το αντιλήφθηκαν να παίζουν μπελόμπουλε με στην Κυπριακή Διάλεκτο, δηλαδή να τι κάνουν grey rocking και να σταματήσουν πλέον να τι λένε πολλά πράγματα, δεν ξέρω. Το θέμα είναι τι θα κάνει εσύ όμω. Αν εσύ θα συνεχίσει να κάνει παρέα με αυτή. Και σχολιάζει ακόμη μια άλλη κοπέλα, είναι στον άνθρωπο, δεν έχει σχέση με την ηλικία. Λογικά έτσι συμπεριφέρεται η φίλη σου και ο τρόπο που σου απάντησε είναι απαξιωτικό στη λογική του να απαξιώσει την παρατήρησή σου και να χτυπήσει την ενοχικότητά σου. Διότι το φυσιολογικό θα ήταν η ενσυναίσθηση, η συγγνώμη και η αλλαγή συμπεριφορά που όμω δεν προτίθεται να θέλει να αλλάξει, κρίνοντα από την απάντησή τη. Το θέμα είναι, θέλει ένα τέτοιο άτομο στη ζωή σου. Εγώ προσωπικά έχω ξεκόψει τα τοξικά άτομα από το φιλικό μου περιβάλλον και από το συγκινικό, κρατώντα αποστάσει. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό το τελευταίο σχόλιο. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντα. Τα κολλητήλικια δεν είναι υγιείς καταστάσεις. Τα κολλητήλικια στις φιλίες δεν είναι υγιείς καταστάσεις. Όταν ένας άνθρωπος δημιουργεί μια καινούρια σχέση, ερωτεύεται, αραβωνιάζεται, παντρεύεται, είναι φυσιολογικό να είναι ενθουσιασμένος με τη νέα του σχέση και τη νέα του κατάσταση, αλλά είναι αφύσικο να προδίδει τους φίλους του, να τους έχει γραμμένους τα παλιά του τα παπούτσια, και να απομονώνεται από το κοινωνικό και φιλικό του περιβάλλον και να ασχολείται μόνο με το νέο ερωτικό ενδιαφέρον. Γιατί εκεί είναι, ξεκάθαρο ότι πάει να γίνει ένα κολλητιλίκι με έναν σύντροφο και ποιοι είναι οι σύντροφοι εκείνοι οι οποίοι επιδιώκουν τα κολλητιλίκια είναι οι νάρκης κακοπιτικοί σύντροφοι που θέλουν όλη την ενέργεια των θυμάτων τους και θέλουν να συνεξαρτούνται τα θύματα τους σε αυτούς. Λοιπόν, Άρα έχει διπλό νόημα αυτό το βίντεο. Το ένα νόημα είναι ότι το κολλητιλίκι δεν είναι υγιέ στι φιλίε. Οπότε είτε η φίλη σου έχει σχέση, είτε είναι αραβωνιασμένη, είτε θα παντρευτεί. Δεν είναι φυσικό να έχει κολλητιλίκια μαζί σου, ακόμη και όταν είναι single. Άρα, αν είχατε κολλητιλίκια σε κάποια φάση, όπως πολύ ευστοχά σχολίασε η άλλη κοπέλα, ήταν ίσως κολλητιλίκια τα οποία ήταν μία πρόχειρη κάλυψη συναισθηματικών αναγκών χωρίς να βασίζονται σε ουσιαστική φιλία. Η ουσιαστική φιλία δεν θέλει καθημερινά μηνύματα, τηλεφωνήματα και πριξήματα για να διατηρηθεί. Η ουσιαστική φιλία είναι σε ένα πολύ βαθύτερο πνευματικό και ψυχικό επίπεδο και ένας πραγματικός αυθεντικός φίλος δεν επιβαρύνει τον φίλο του τη φίλη του. Ούτε έχει απαιτήσει να σταματήσει ο φίλο του ή φίλη του να ζει τη ζωή του προκειμένου να καλύπτει τι δικέ του συναισθηματικέ ανάγκε. Επίση, είδαμε και την άλλη πλευρά γυναίκε που να θεωρούν ότι ο έρωτα και ο άνδρα των ονείρων και ο γάμο και οι σχέση είναι το άπαν τη ευτυχία, το άπαν, ο, 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 ο αυτοσκοπό τη ζωή, που λένε ότι αν έβρισκα τον άνδρα των ονείρων, μου θα του έγραφα όλου. Αυτό είναι συνταγή προ αποτυχία. Είναι συνταγή για να πα να σκλαβοποιηθεί σε μια κατάσταση αφύσικη. Και ε, κανένα άνδρα ή σύντροφο με υγιή προσωπικότητα δεν θα ανεχθεί να προσκοληθεί πάνω του σαν τη βδέλα το νέο του ερωτικό ενδιαφέρον. Μόνο η νάρκισοι δέχονται αυτά τα κολλητήλικια. Γιατί απορροφούν ενέργεια και παίρνουν αρκισιστική τροφοδοσία και παροχή. Οπότε μας συμφέρει και για να μην μπλέξουμε με σου στο μέλλον και για να εστιάσουμε την προσοχή μας στο να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, στον πνευματικό μας αγώνα, στη ψυχοεξέλιξη μας και τη ψυχοεκπαίδευση μας, να κόψουμε τα κολλητήλικια. Είτε είμαστε ερωτευμένοι, είτε όχι. Είτε έχουμε σχέση, είτε όχι. Είτε είμαστε παντρεμένοι, είτε όχι. Τα κολλητήλικια δεν είναι υγιή. Αυτά. Φιλιά.